Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τους φαρμακοποιούς. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, τον κύριο Κώστα Λουράντο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε. Ξεκινάτε κινητοποιήσεις για το άνοιγμα βεβαίως των αγορών του επαγγέλματος. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι δεν θα το τολμήσουμε. Mm-hmm. Ήδη έχει ανοίξει τόσο πολύ το επάγγελμα που πουθενά στον κόσμο, πουθενά στην Ευρώπη, δεν είναι τόσο πολύ ανοιχτό όπως είναι στην Ελλάδα. Επιπλέον, η Ελλάδα έχει ένα τόσο μεγάλο, ωραίο δίκτυο απλωμένο παντού σε όλη τη χώρα φαρμακεία, που εάν αυτό καταστραφεί, θα μείνουν πολλές περιοχές της Ελλάδος ακάλυπτες. Και μην ξεχνάτε ότι και την ιατρική περίθαλψη πολλές φορές, την ιατροφαρμακευτική γενικά περίθαλψη, σε μέρη που δεν υπάρχουν γιατροί, και υπάρχουν πολλά, σε νησάκια, σε ακριτικές περιοχές, την κάνουν τα φαρμακεία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε τη διάλυση μιας φαρμακευτικής περίθαλψης στην οποία συμμετέχουμε με πολύ σοβαρό ρόλο. Άρα λοιπόν θα πάμε σε κινητοποιήσεις που δεν θα έχει ξαναδεί ο κόσμος. Τελειώνουμε τα ψέματα. Έχετε πάντως στις 6 Δεκεμβρίου τη Γενική Συνέλευση και να αποφασίσετε, και στο ενδιάμεσο έχουμε και την συνεργασία διαπραγμάτευση με την Τρόικα. Οπότε εκεί λογικά θα αποφασίσετε τη μορφή, έτσι δεν είναι? Που λέτε ασφαλώς, θα είναι διαφορετική. Θα περιμένουμε να δούμε, βεβαίως. Mm-hmm. Θα περιμένουμε να δούμε και με ψυχραιμία θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Άλλωστε να ξέρετε ότι οι φαρμακοποιοί δεν έχουν να δώσουν τίποτα περισσότερο από αυτά που έχουν δώσει. Μιλάμε δηλαδή για μια πλήρη άσχημη κατάσταση στη χώρα μας, η οποία έχει να κάνει με την φαρμακευτική περίθαλψη. Ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώνει πια ούτε τα απαραίτητα του φάρμακα, κάνει περικοπές στα φάρμακα, γίνεται χαμός. Mm-hmm. Συνεπώς αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει περιθώριο πλέον για τίποτα. Κύριε Λουράντο, τα λέτε ότι θα προχωρήσουμε σε κινητοποίηση που δεν θα τις έχει ξαναδεί ο κόσμος. Πώς ακριβώς το εννοείτε, τι εννοείτε? Είναι πάρα πολύ απλό. Από τη στιγμή που εμείς δεχόμαστε τέτοια επίθεση σαν να δηλώνει το κράτος ότι δεν μας έχει στη λίστα των απαραίτητων, mm-hmm. λοιπόν, εντάξει, να δούμε τι θα κάνουν χωρίς εμάς. Μάλιστα. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα. Στην κυριολεξία χωρίς εμάς. Πάντως, διαβάζω εδώ μία δήλωσή σας που αφορά τα μέτρα του ΟΑΣΑ, που λέτε ότι προφανώς καταρτίστηκε από μηχανισμούς που έχουν στόχο να ωφελήσουν μεγάλα συμφέροντα και όχι τον απλό πολίτη. Μα βέβαια. Και ποιος τη συνέταξε την έκθεση του ΟΣΑ? Δεν μιλάμε μόνο για τα φαρμακεία. Mm-hmm. Μιλάμε για όλο τον ελληνικό λαό. Ποιος τη συνέταξε? Ποιος την έδωσε? Ποιος πάει να την εφαρμόσει? Έχετε την εντύπωση ότι η Τρόικα ενδιαφέρεται για τον ελληνικό λαό ή για την Ελλάδα γενικά? Η Τρόικα, ξέρετε, ενδιαφέρεται. Η Τρόικα ουσιαστικά και το δούνου του. Ενδιαφέρεται αποκλειστικά και μόνο για τα μέλη του. Για τα μέλη τους. Δηλαδή τα μέλη που έχουν χρηματοδοτήσει κατά έναν τρόπο την όλη υπόθεση αναβάθμισης, αναβίωσης, ξέρω εγώ, οργάνωσης των κρατών, θέλουν τα λεφτά τους και τους τόκους στο ακέραιο. Συνεπώς, δεν τους ενδιαφέρει ο τρόπος με τον οποίο θα γίνουν. Ορίστε. Δεν τους ενδιαφέρει ο τρόπος με τον οποίο θα τα τίποτα πάρουν. Τίποτα. Δεν τους ενδιαφέρει. Αυτή τη στιγμή λένε, ας πούμε, η φαρμακευτική δαπάνη, προσέξτε, έπεσε, λέει, από τα 5,5 δις στα 2 δις. Mm-hmm. Ψέματα. 2 δις πραγματικά έπεσε, αλλά από αυτή τη διαφορά των 3,5 δις, το μισό έχει πάει στις τσέπες των ασφαλισμένων. Υφίσταται η φαρμακευτική δαπάνη. Mm-hmm. Και υφίσταται κατά έναν τρόπο αρκετά πολύ οδυνηρό για τον κόσμο. Μα δεν μπορεί να μην υφίσταται η φαρμακευτική δαπάνη, κύριε Πρόεδρε. Μιλάμε για φάρμακα τα οποία χρειάζονται οι πολίτες. Ναι, αλλά κοιτάξτε, τα φάρμακα τα οποία χρειάζονται οι πολίτες πρέπει να τα παίρνουν μέσω του ασφαλιστικού ταμείου που πληρώνανε τόσα χρόνια. Τα λεφτά των ασφαλιστικών ταμείων, αν έφυγαν, αν τα χρήματα αυτά πήγαν σε άλλες τσέπες, αυτό πρέπει να ερευνηθεί. Μέχρι στιγμής δεν έχω δει καμία έρευνα προς αυτή την κατεύθυνση. Και βεβαίως, όταν εγώ, σαν ασφαλισμένος, χρειάζομαι κάποια στιγμή ένα φάρμακο, το απαιτώ το φάρμακο. Και όχι να μου πει ότι ξέρεις, θα πληρώσεις τα 2/3 του φαρμάκου εσύ και το 1/3 εγώ. Δεν ήταν αυτή η συμφωνία. Mm-hmm. Και δεν μπορώ να μείνω εγώ ακάλυπτος από φάρμακο, εάν πάσχω από μια πολύ σοβαρή ασθένεια. Σίγουρα. Και λήψη φαρμάκων έχουμε. Οι ασφαλισμένοι τα πληρώνουν σχεδόν εξ ολοκλήρου. Δεν υπάρχει οργάνωση. Υπάρχουν πολλές περιοχές της Ελλάδας χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Τι συζητάμε τώρα? Υπάρχει μια ανθρωπιστική κρίση, η οποία δεν μπορώ να την περιγράψω. Εμείς όμως οι φαρμακοποιοί την ξέρουμε. Τη ζούμε καθημερινά. Έρχεστε σε επαφή με τον κόσμο, είναι λογικό να ζείτε στο πιο δύσκολο κομμάτι του, ίσως, αυτό της υγείας. Έτσι. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Δεν μπορεί να λαμβάνετε οτιδήποτε μέτρο για την υγεία με βάση τους αριθμούς. Η υγεία δεν είναι αριθμή. Η ζωή του καθενός δεν είναι αριθμή. Το να περνάει καλά ο κόσμος δεν είναι αριθμή. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αν ευημερούν οι αριθμοί όταν ο κόσμος έρνεται και δεν μπορεί να πληρώσει ούτε το τρόφιμό του. Και κάτι ακόμα. Δεν μπορεί να μου λένε εμένα μείωση, 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 μείωση
αλλά αύξηση στα είδη των σούπερ μάρκετ. Και το λέω καθαρά. Εγώ δεν έχω δει να μειώνονται οι τιμές των σούπερ μάρκετ. Κανένας μας δεν το έχει δει αυτό. Έτσι είναι. Οπότε... Ακριβώς, αλλά από την άλλη μεριά, ό,τι πληρώνει το κράτος πρέπει να μην το πληρώνει. Μας χρωστάει το κράτος στα μαλλιά της κεφαλής του, απαιτεί όμως από τον ελληνικό λαό να πληρώνει τις υποχρεώσεις του. Το κράτος είναι απόν. Είναι απόν από την υγεία, απόν από την παιδεία, απόν από την καθημερινότητα. Και είναι παρόν μόνο όταν είναι εισπράξει. Στην εφορία επίσης είναι παρόν. Προφανώς. Και στις τράπεζες. Είναι παρόν. Οπότε περιμένουμε τις αποφάσεις στις 6 Δεκεμβρίου το Σάββατο που θα συνεδριάσει. Ευχαριστώ, θα σας πω, βεβαίως. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.